Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, κυρία Γκαραγκάνη, επισημαίνει ότι το ευχάριστο είναι ότι στην περιοχή της Καρδίτσας με την έναρξη του σχολικού έτους δεν αναμένεται να υπάρξουν πολλά κενά σε ό,τι αφορά τις θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει πρόβλημα κενών. Συγκεκριμένα, το εδώ Υπηρεσιακό Συμβούλιο ζήτησε 2 γεωπόνους και έναν βιολόγο για λειτουργικά κενά, ενώ υπάρχει οργανικό κενό για έναν βιολόγο. Άρα ο νομός μας ίσως να είναι τυχερός μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία που αντιμετωπίζει στη λειτουργία της συνολικά η εκπαίδευση, τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια. Παρ' όλα αυτά επισημαίνει ότι σε επίπεδο χώρας η κατάσταση δεν θα είναι καθόλου καλή. Τα κενά είναι 22.500 στην εκπαίδευση, ότι έχουν εξασφαλίσει 19.500 πιστώσεις για αναπληρωτές, άρα απομένουν 3.000 κενά. Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός δήλωσαν ότι αυτά τα κενά θα καλυφθούν με παράλληλες αναθέσεις. Εδώ ουσιαστικά εμφανίζεται το Υπουργείο να αγωνιά για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και ουσιαστικά να συγκαλύπτει ότι τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία είναι ένα πάγιο πρόβλημα το οποίο εντάθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της πολιτικής μηδενικών διορισμών. Ούτε καν τη μνημονιακή υποχρέωση μία πρόσληψη για 10 αποχωρήσεις δεν έχουν τηρήσει, γιατί από όσο γνωρίζουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2009 στο 2014, έχουν απομακρυνθεί περίπου 37.000 συνάδελφοι με συνταξιοδοτήσεις.